Δεν είναι καλή ανάλυση αυτή. Εσείς αλλά αυτή. Με το κόκκινο κράνος αυτή είμαι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσεις να κάνεις κάτι extreme, μετά είναι λίγο σαν να εθίζεσαι. Και το θες ξανά και ξανά και ξανά. Εδώ είναι η Via Ferrata στην Κόνιτσα που έχω κάνει με τον αγαπημένο μου Νίκο Κυρίτσι. Και σας πάμε σήμερα από extreme σε extreme. Γιατί ο Νοέμβριος με αυτές τις εκλήψεις που ξεκινούν από σήμερα με κάτι ανάδρομους Ερμής, τον Άρη, στο... δεν ξέρω τι παιδιά είναι ανάδρομος. Να βάλουμε και ζώδια παιδιά στην εκπομπή, δεν γίνεται. Θα είναι λίγο extreme ο Νοέμβριος. Να μιλήσουμε με τον Νίκο Κυρίτσι, ο οποίος είναι στην Κόνιτσα και πραγματικά το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο, μάλλον, Νίκο, είχατε πολύ κόσμο, έτσι? Πάρα πολύ κόσμο. Να πω πριν όμως ότι έχω και εγώ εδώ έναν Ερμή, αλλά δεν είναι ο ανάδρομος, είναι ο σκύλος μου. Ναι. Τι κάνεις, λοιπόν, Νίκο αυτό... μου, έχουμε γνωριστεί, έχουμε συναντηθεί, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Έχουμε πάει στο υπέροχο μοναστήρι εκεί που ήταν και το κελί του Άγιου Παΐσιου. Έχουμε κάνει με τα άλογα στο Βοηδομάτι, έχουμε κάνει Via Ferrata όπως είδαμε και πιο πριν. Κάτι εκεί πέρα βλέπω... Ψήσαμε στο χιόνι πάνω στο Σμόλικα. Στο χιόνι πάνω στο Σμόλικα. Ναι. Το χιόνι, ναι. Όπου έκανες και λίγο παγωαναρρίχηση, ας πούμε, όσο μπορούσες. Κοίταξε, είσαι ένας από τους ανθρώπους που μάλλον είσαι ο πρώτος στην Κόνιτσα που έφερε όλα αυτά σιγά σιγά και έχει κάνει την Κόνιτσα τέτοιο προορισμό. Θέλεις λιγάκι να μου μιλήσεις πότε ξεκίνησες και ποια ακριβώς extreme sport κάνετε εκεί? Εγώ μαζί με τον αδερφό μου ξεκίνησα το 1986 και ήμασταν οι πρώτοι Έλληνες καγιάκες. Κάναμε καγιάκ ποταμού δηλαδή. Το 90 κάναμε τη σχολή καγιάκ που εκπαιδεύαμε άλλους. Και από το 94 και μετά υπάρχει No Limits, η οποία ασχολείται μόνο με αυτά τα σπορ. Ζούμε δηλαδή από αυτό, διότι η περιοχή της Κόνιτσας είναι η πρωτεύουσα της περιπέτειας. Έχει τριγύρω η μορφολογία του Εθνικού Δρυμού και της Κόνιτσας, όλες τις υποδομές τις φυσικές για να κάνεις όλα τα extreme sport. Όλα όμως. Είδα επίσης εκεί στα πλάνα κάτι καινούργια συστήματα, δεντρόσπιτα. Τι είναι αυτά? Δεντρόσπιτα, αυτή είναι καινούργια τρέλα μας. Έχουμε φτιάξει 3 δεντρόσπιτα μέχρι στιγμής, τα οποία δεν είναι τόσο μικρά, είναι για 4 άτομα το καθένα. Είναι στηριγμένα πάνω σε βελανιδιές που είναι πάρα πολύ δυνατό δέντρο για να κάνεις δεντρόσπιτο. Τα φτιάχνουμε με τα χεράκια μας, βέβαια με την επίβλεψη μηχανικού για τη στατικότητα. Και δεν μπορώ να σας πω τι τρέλα υπάρχει. Ωραίο είναι να έρθουμε τότε. Δεν μου λες, Νίκος, το τριήμερο είχε πάρα πολύ κόσμο στην Κόνιτσα, ε? Η λέξη χαμός είναι αυτή που περιγράφει αυτό που συνέβη. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ το κάτι άλλο, δεν ξέρω, έγινε... μάλλον είναι το τριήμερο αυτό που ευνοεί τον ορεινό τουρισμό και τον χειμερινό τουρισμό. Δεν θα πας 28 Οκτωβρίου στη θάλασσα. Και επειδή η Κόνιτσα προσφέρει πάρα πολλά πράγματα για έναν επισκέπτη αυτής της εποχής, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ναι, πραγματικά. Δηλαδή πιο πολύ από ό,τι μπορούσαμε να υποδεχτούμε, νομίζω. Κοίταξε, η Κόνιτσα έχει μπει πολύ δυναμικά στον χάρτη και ιδίως αυτών των δραστηριοτήτων, των εναλλακτικών. Τι προτιμάει να κάνει ο κόσμος εκεί όταν έρχεται? Εντάξει, το ράφτινγκ επειδή είναι για όλους, από παιδιά 5 χρονών μέχρι παιδιά 85 χρονών, στον ΑΟ ποταμό κυρίως κάνουμε εμείς, το ράφτινγκ είναι το πιο δημοφιλές, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Αυτό που επίσης επιλέγουν πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ, εμείς ασφαλίζουμε, είναι το flying fox ή το zip line όπως το λένε άλλοι. Και πάρα πολλές πεζοπορίες στην περιοχή, δηλαδή η πιο δημοφιλής είναι για τη Μονή στο Μείο. Όπου και είναι μέσα στον Εθνικό Δρυμό και το Φαράγγι και η πεζοπορία είναι υπέροχη, αλλά και ο προορισμός ως Μονή είναι καταπληκτικός. Είναι και εκεί το κελί του Αγίου Παϊσίου που έχει γίνει πολύ επισκέψιμο μέρος. Να πω, Νίκο, επειδή έχω την εμπειρία, ότι έχω γυρίσει πάρα πολλά μοναστήρια. Είναι τα αγαπημένα μου μέρη είναι τα μοναστήρια όταν έκανα εκπομπές. Η Μονή στο Μείο είναι από τις ωραιότερες μονές που υπάρχουν. Είσαι ένα με το Θεό. Δεν ξέρω, ο Γέροντας ζει ακόμη? Γιατί θυμάμαι ήταν πολύ... Ναι, ο Γέροντας ζει. Ναι. Ζει ο Γέροντας. Μάλιστα. Ναι, ναι. Είναι μόνο δύο, η μοναχή, ο Γέροντας και ένας μοναχός εκεί? Ναι, ναι, είναι ο πατέρας Παύλος και ο Γέροντας. Ο πατέρας Παύλος, ο οποίος ήταν ροκ, ήρθε με το τζιπ και μας πήρε και περνούσε κάτι πέτρες, κάτι νερά για να ανέβουμε, γιατί είναι μόνο πεζοπορώντας ή πηγαίνοντας με τζιπ μπορείς να ανέβεις. Το τζιπ της Μονής, όμως. Ήταν μάλλον ροκ στην προηγούμενη,
Ήταν μάλλον ροκ στην προηγούμενη ζωή του, πριν γίνει καλόγερος ο Παύλος, γι' αυτό. Είναι συμπαθέστατος και καταπληκτικός. Να πω ότι η διαδρομή αυτή που βλέπετε τώρα στην εικόνα, που είναι το φαράκι του ΑΟΟΥ, που είναι η διαδρομή Πέτρινο Γεφύρι Κόνιτσας Μονή στο Μίου, αρχίζει ακριβώς εδώ που είμαι. Πίσω μου είναι το Πέτρινο Γεφύρι της Κόνιτσας, το οποίο είναι το πιο μεγάλο μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια. Φτιαγμένο χωρίς τσιμέντο, έτσι, γιατί υπάρχουν και γεφύρια που έχουν φτιαχτεί με τσιμέντο ανάμεσα στις πέτρες που δεν μετράνε στα παλιά τέτοια γεφύρια. Νίκο, συγγνώμη που σου διακόπτω. Είναι το γεφύρι αυτό ή της πλάκας, γιατί εδώ υπάρχει μια μάχη μεταξύ των γεφυριών. Αυτό είναι. Τώρα μην τσακωνόμαστε χωρίς λόγο. Της πλάκας ήταν το πιο μεγάλο, αλλά έπεσε. Αφού έπεσε, ξαναφτιάχτηκε με τσιμέντο. Ήταν της πλάκας λίγο. Ναι, όχι, δεν ήταν πολύ καλό γεφύρι, υπέροχο. Αλλά επειδή ξαναφτιάχτηκε με τσιμέντο, δεν προσμετράται πλέον στα παλιά πέτρινα γεφύρια έλεος. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Θα σου στείλω εδώ το Δημήτρη να του δείξει τα κατατόπια, έτσι. Θα σου έρθω, Νίκο. Εντάξει, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.